893 είναι από το κατά Μάρκων Ευαγγέλιον, η συνέχεια από τις ημέρες της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σελίδα λοιπόν 893, γιώτα β τα κεφάλαιο και 13 εδάφιο, Γιώτα β τα 13 στη σελίδα 893. Και αποστέλουση προς αυτόν την άστον Φαρισαίων και των Ιεροδιανών για να παγιδεύσω συν αυτών εις λόγων. Και εκείνοι οι ελθόντε, λέγωση προ αυτόν, διδάσκαλε, εξεύρωμεν, ότι είσαι αληθή και δεν σε μέλει περίουδενό, διότι δεν βλέπει ει πρόσωπο ανθρώπων, αλλά επαληθεία την οδόν του Θεού, διδάσκει. Είναι συγκεχωρημένον να δώσομεν δασμόνι στον Κέσσαρα, ήουχοι, να δώσομεν ή να μη δώσομεν. Ο δε γνωρίσα την υπόκριση αυτόν», είπε προ αυτού: Τι με πειράζετε, φέρετε με δινάριον και εκείνοι έφεραν και λέγει προς αυτούς τι είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή η δε προς αυτόν του Κέσαρος και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν και θαύμασαν δι' αυτόν και έρχονται προς αυτόν Σαδουκαίοι «Ή λέγους είναι ότι δεν είναι ανάσταση και ρώτησαν αυτόν λέγοντες διδάσκαλε ο Μωυσής μας έγραψε ότι αν αποθάνει κοινό ο αδελφός και αφήσει γυναίκα και τέκνα δεν αφήσει να λάβει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και να εξαναστήσει σπέρμα εις τον αδελφών αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί και ο πρώτος έλαβε γυναίκα και από δεν άφηκε σπέρμα. Και έλαβε αυτήν ο δεύτερος και απέθανε και ουδέ αυτός αφήκε σπέρμα. Και ο, τρίτο, και ο τρίτος ο σάφτος και έλαβαν αυτήν οι 7 και δεν αφήκαν σπέρμα. Τελευταία πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν, όταν αναστηθώσει τίνος αυτών θέλει είστε η γυνή διότι και οι επτά έλαβαν αυτήν γυναίκα. Και αποκριθήσω ο Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν πλανάστε δια τούτο μη γνωρίζονται στα γραφάς μη δε τη δύναμη του Θεού, διότι όταν αναστηθώσιν εκ νεκρών ούτε νυμφεύουσιν ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ω άγγελοι ή εν της ουρανής, περί ότι ανίστατε, δεν ανεγνώσατε εν τη βίβλο του Μωυσέως, πως είπε προς Αυτόν ο Θεός επί της βάτου λέγον, «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Σεις λοιπόν πλανάστε πολύ. Και προσελθόν εις των γραμματέων ως τις οίκου σε αυτούς, συζητούντας γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ερώτησαν αυτόν, ποια εντολή είναι πρώτη πασόν, ο δε Ιησούς επικρίθη προς αυτόν, ότι πρώτη πασών των εντολών είναι άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομία αυτή. Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς. Καλώς διδάσκαλε. Αληθώς είπα ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και τον αγαπά της αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως. Και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως και τον αγαπά τον πλησίων ως εαυτόν είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Και ο Ιησούς ειδών αυτών ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, δεν είσαι μακράν από τις βασιλείας του Θεού και ουδείς πλέον ετόλμα να ερωτήσει αυτόν. Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε, διδάσκον εν το ιερό, πώς λέγουσιν είναι η ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ, δεν είναι αυτός ο Δαβίδ διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου «Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου κάθου εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον και πόθεν είναι Υιός αυτού και πολύ όχλος οίκου εν αυτόν ευχαρίστος, και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού Προσέχεται από τον Γραμματέον ή την εστέλουση να περιπατώσει νεστολισμένη και αγαπώσει τους ασπασμούς εν τες αγορές και πρωτοκαθεδρίες εν τες και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης ή την εσκατατρόγουση τασικίας των χειρών και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνουσι μακράς προσευχάς. Αυτή η θέλουση λάβει μεγαλύτεραν θελουση λαβει καταδικην και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του χαζοφυλακίου εθεώρη πως ο όχλος έβαλεν χαλκόν στο το χαζοφυλάκιο. και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά και ελθούσα μία χείρα πτωχή έβαλε δύο λεπτά του τέστην ένα κορδράτη και προσκαλέσα σου αυτού λέγει προς αυτούς αληθώς σας λέγω ότι η χείρα αυτή η πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων όσοι έβαλον εις το γαζοβυλάκιον, διότι πάντες εκ του περισσεύματος εις αυτούς έβαλον, αυτοί όμως εκ του ιστερίματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν όλη την περιουσία αυτής. Και ενώ εξήρχε το εκ του ιερού, λέγει προς αυτόν εις των μαθητών αυτών, αυτού διδάσκαλε η δε οποίοι λύθη και οποίοι οικοδομέ. Και ο Ιησούς αποκριθής είπε προς αυτόν, Βλέπει ταύτα στα μεγάλα οικοδομά, δεν θέλει, δε θέλει αφαιθεί λίθο επιλίθων ώστε να μην κατακριμνιστεί αμήν. Ο κύριο μα έχει εισέλθει πλέον στην εβδομάδα των παθών, όπω είχε διδάξει ο Μωυσής να φέρουν το αρνίον το αρνάκι, αυτό το οποίο θα έσφαζαν την ημέρα του Πάσχα, την α, δεκάτη μέρα του πρώτου μηνός μέχρι τη δεκάτη τετάρτη να το δοκιμάσουν ότι είναι άμμομο και στη συνέχεια να το έσφαζαν και αυτό ήταν το η προτύπωση της, α, του θανάτου και της σταύρωσης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Τώρα ο Κύριος λοιπόν εισήλθε την Κυριακή, τη δεκάτη μέρα του πρώτου μηνός και είναι τώρα την τρίτη μέρα όπου έχει παραδώσει τον εαυτό του στο να κριθεί, να δοκιμαστεί εάν είναι άμεμπτος και αν θα βρεθεί μόμος σε αυτόν. Είμαστε πλέον την τρίτη μέρα, όπου τη Μεγάλη Τρίτη τη λεγόμενη, όπου αφού τον επίρασαν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και ο Κύριος μας τους απάντησε με την περίφημη παραβολή του Αμπελώνα ε, και των εργατών του Αμπελώνα ε, κατάλαβαν δε αυτοί τελειώνοντα την παραβολή ο Κύριος ότι έλεγε για αυτούς γι' αυτό άφησαν αυτόν και ανεχώρησαν γιατί ζητούσαν να τον πιάσουν αλλά φοβήθηκαν μη λιθοβοληθούν και τότε αφού άμεσα δεν μπόρεσαν να βρουν μόμος αυτόν τότε λέει η Γραφή ότι απεφάσισαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς ε, να αποστείλουν ενεδρευτάς υποκρινομένους ότι είναι δίκαιοι, επισκοπό να πιάσω συναυτόν από λόγου, δια να παραδώσω συναυτόν εν τέλει στην αρχή και στην εξουσία του ηγεμόνος. Έπιασαν πονηρούς ανθρώπους, τους δασκάλεψαν να πάνε να τον πιάσουν από λόγο, για να μπορέσουν να τον παραδώσουν στον ηγεμόνα σαν ένοχο λόγου αλλά και έργου. Πήγαν λοιπόν αυτοί με γλυκύτατο τρόπο και αυτή η υποκρισία που έχει ευγένεια και γλυκύτητα είναι η χειρότερη μορφή της υποκρισίας. Είναι μόνο ο διάβολος είναι πανούργος κατά αυτόν τον τρόπο. Εμφανίζεται γλυκός, φιλικός και καλός για να σε παγιδεύσει, για να παγιδεύσει τον άνθρωπο όπως τώρα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με σκοπό ανθρωποκτόνος απαρχής καθώς είναι το θάνατο των ανθρώπων και έτσι λοιπόν πλησίασαν και με μιλίχιο και γλυκύτατο τρόπο του είπαν διδάσκαλε εξεύρωμεν ότι είσαι αληθής με κολακία και δεν σε μέλη για κανέναν άνθρωπο διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπου αλλά επαληθείας την οδόν του Θεού διδάσκης αγαπητά μου αδέλφια ο τρόπος αυτός όσο και πιστικός να είναι είναι αντιληπτός από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και από τον Θεό τους ανθρώπους μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε αλλά με το Θεό δεν τα βγάζουμε πέρα. Γιατί ο Θεός δεν ακούει τα λόγια μας, αλλά βλέπει την καρδιά μας και διακρίνει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας γνωρίζει την, την υπόκριση στην ερώτησή τους «Είναι συγκεχωρημένο να δώσομεν δασμών στον τον Κέσαρα ή ουχή να δώσομεν ή να μην δώσομεν». Παγίδα τέλεια, Όποια απάντηση και να δίνε, καταδικαστέως θα ήταν. Αν έλεγε να δώσουμε, τότε θα τον ονείδηζαν οι Ιουδαίοι σαν υποτελή και δουλοπρεπή στους α, Ρωμαίους. Αν πάλι έλεγε να μην δώσουμε, θα τον κατε... όπως περίμεναν βασικά, θα τον κατήγγυλαν ώστε να τον παραδώσουν στον ηγεμόνα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα με πονηριές, πανουργίες και υποκρισίες, ο άνθρωπος, ο άνθρωπος ιδιαιτέρως μπροστά στο Θεό, να έχει επιτυχία. Βραχυχρόνιος είναι ο θρίαμβος του ασεβούς. Θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει απάντηση και πράγματι ανθρωπίνος δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ούτε ναι, ούτε όχι. Αλλά ο Κυριός μας γνωρίζοντας την υποκρισία τους και μέσα στην άπειρη σοφία του που διακρίνει μόνο το Θεό αλλά και τους ανθρώπους που φοβόνται το Θεό καθώς λέει η Γραφή αρχή σοφίας φόβος Κυρίου μπορούσε να απαντήσει τέλεια όπως μπορεί να απαντήσει τέλεια κάθε ένας πιστός χριστιανός όταν παραδίδει τον εαυτό του στον Θεό ώστε να μην είναι αυτός που θα απαντήσει αλλά να είναι το Πνεύμα το Άγιο. Επίσης τέλεια απαντάει ο άνθρωπος του Θεού όταν παραδίδει τον εαυτό του στον Κύριο, αφιερώνεται στον Κύριο και εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο τον διδάσκει τι να πει. Αυτά δεν είναι θεωρητικές προτάσεις του Λόγου του Θεού αλλά είναι ουσιαστικότατες. Σας έχω πει πολλές φορές, θα το πω μια φορά ακόμη, κάτι που κυριολεκτικά άλλαξε τη ζωή μου και την πορεία μου, τουλάχιστον όταν έχω την υπομονή να το χρησιμοποιήσω. Όταν βρίσκεσαι, βρεθείς σε δυσκολίες που πραγματικά δεν γνωρίζεις τι να απαντήσεις, έστω αν είναι πολύ μεγάλες ή και μικρές, εκείνη τη στιγμή βάλε το Χριστό μπροστά σου λέγοντας Χριστέ μου εσύ τι θα απαντούσες εσύ τι θα κάνες; εσύ πως θα ενεργούσες και θα δείτε αδερφοί αγαπητοί γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης ούτε κάνει διακρίσεις ότι εκείνη τη στιγμή εφόσον το πεις με πίστη και με εξήτηση πραγματική να σε φωτίσει ο Θεός όποιος και να είσαι μεγάλος, μικρός, αγόρι, κορίτσι, νέος, γέρος, όποιος και να είσαι θα διαπιστώσεις εκείνη τη στιγμή ότι ο Θεός θα σου δώσει έμπνευση ο Θεός θα πάρει την καρδιά σου, το πνεύμα σου ακόμη και το στόμα σου και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υπόσχεση του Θεού όταν επικαλείσαι το όνομα του Χριστού σώζεσαι. Από τι σώζεσαι. Από λάθος λόγια, από λάθος αποφάσεις, από λάθος ενέργειες, από λάθος έργο. Χριστέ μου τι θα έκανε εσύ τόσο εύκολα και τόσο απλά. Είναι δωσμένο σε εμά, αδερφοί το υπερπάνω όνομα. Ο Θεός την αγάπη του έστειλε τον Ιησού Χριστόν στην προσωπική μας ζωή και είναι κρίμα έχοντας ένα, μια τέτοια δύναμη το όνομα του Ιησού Χριστού εμείς να περπατάμε με ανθρώπινες λογικές ανθρώπινες σκέψεις και με λάθη δεν είναι μόνο ότι ο Ιησούς σαν θα απαντούσε πολύ περισσότερο ο Υιός του Θεού του Ζώντος θα απαντούσε πολύ περισσότερο τα παιδιά του Θεού στην αδυναμία τους όταν ταπεινωθούν θα βρίσκουν χάρη για να ενεργείται ο Λόγος του Θεού σαν Λόγος του Θεού καθώς είναι μεταξύ των πιστευόντων. Και υπάρχει η απάντηση με τα Υπάρχει λύσεις με τα τόσο απλή. Η δυσκολία είναι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να τη σκεφτεί. Η δυσκολία είναι ότι η καρδιά του ανθρώπου αλλά και το μυαλό του ανθρώπου είναι πεπερασμένα. Μόνο με το φόβο του Θεού, στο να πράττουμε μόνο το Λόγο του Θεού. Η λογική του χριστιανού δεν είναι «μας επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε» ή «είναι αμαρτία». Η λογική του χριστιανού είναι «τι μας συστήνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να κάνουμε το οποίο είναι βάρεστο εις το Θεό. Εκείνο που εξετάζει ο χριστιανός είναι τι συστήνει ο Θεός και η ωραιότερη σύσταση που κάνει ο Θεός που δεν είναι άγνωστη είναι η πρώτη και η πιο απλή. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί από οποιασδήποτε καταστάσεις από παγίδες, από δυσκολίες, σε λόγια, σε έργα, σε σκέψεις, σε αποφάσεις. Την κρίσιμη εκείνη στιγμή που πρέπει ή να απαντήσεις ή να αποφασίσεις ή να ενεργήσεις. Πόσο εύκολο είναι όταν ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας δίνει την απάντηση να απαντήσουμε. Δώστε μου ένα δινάριο. Του το έδωσαν. Τι έχει την εικόνα πάνω, το Κέσαρας; Πολύ απλά, πού τότε. Δεν είναι να δώσουμε ή να μην δώσουμε. Δώστε αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα, στον Κέσαρα και αυτά που ανήκουν στο Θεό, στο Θεό. Και αυτή είναι μια, ένας πνευματικός νόμος απόλυτης ελευθερίας και ευλογίας για τον άνθρωπο που θα κατανοήσει ότι οφείλει να δίδει στο Γκέσαρα ενώ ταυτόχρονα οφείλει να δίδει και στο Θεό. Δεν είναι εις τον έναν ή στον άλλον. Βεβαίως δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου. Βεβαίως το φρόνημά μας δεν είναι στον κόσμο αυτό. Το φρόνημά μας είναι στον ουρανό. Το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής. Με τα πάσης βεβαιότητα ισχύει αυτό. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να ζούμε, όχι να ξέρουμε, να ζούμε τη γνώση ότι το πολίτευμά μας είναι τη ουρανής. Μακριά από τον κόσμο. Καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο αλλά μεταμορφώνεστε δια του Πνεύματος του Αγίου κατά το νου σας και τότε θα γνωρίζετε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Εάν το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, στην καθημερινότητά μας, όχι στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας, που είναι απαραίτητο βέβαια, αλλά στην καθημερινότητά μας που είναι ακόμη πιο πολύ απαραίτητο. Ότι είμαστε οφιλέτες και στο Κέσσαρα, αλλά πολύ περισσότερο στο Θεό. Και είναι ανάγκη στη ζωή μας κάθε στιγμή να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον ώστε τότε και μόνο τότε θα το γνωρίζουμε όταν πάρουμε στερεά απόφαση να μη συμμορφωνόμεθα, μη συσχηματιζόμεθα, μη μοιάζουμε ούτε στον εξωτερικό άνθρωπο, ούτε στον εσωτερικό άνθρωπο. Ούτε στι επιθυμίες, ούτε στις σκέψεις. <χε> να μην έχουμε τίποτα το κοινό, γιατί δεν έχουμε τίποτα το κοινό με τον κόσμο. Και τότε δια του Πνεύματος του Αγίου θα μεταμορφώνεται συνέχεια ο νους μας ώστε να περπατάμε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα πλησιάζοντας πιο κοντά στο Θεό. Και η ζωή μας θα είναι θρίαμβος. Διότι ο Θεός κάνει μας βεβαίως πάντοτε να θριαμβεύομεν όμως δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μόνο, όταν τον χρησιμοποιούμε. και θαύμασαν όλοι για την απάντηση. Όμως δεν τέλειωσε η δοκιμασία του Κυρίου μας. Τώρα έρθε η σειρά των Σαδουκαίων. Είναι μια αίρεση που υπήρχε τότε όπως πάντοτε υπάρχουν αιρέσεις. Η οποία έλεγε ότι δεν υπάρχει μεταθάνατο ζωή, δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος. Πώς το έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα. Πώς μπορεί το μυαλό ενός ανθρώπου, στον οποίο εδόθη παρακυρίου ο νόμος, ο λόγος του Θεού, πώς το μυαλό του ανθρώπου, η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να διαστραφεί κατά αυτόν τον τρόπο, μεταβάλλοντας τις αλήθειες, τις βασικές αλήθειες, του Λόγου του Θεού σε ανθρώπινες ανοησίες. Και έρχονται λοιπόν με παρησία μπροστά στον Ιησούν, τον οποίον εγνώριζαν ότι είναι δυνατός εν λόγο και εν έργο, αλλά έχουν τέτοια βεβαιότητα μέσα τους περί της ακριβίας και αλήθειας των σκέψεών του και της θεωρίας του. Έχουν βγάλει και μια, ένα πάρα πολύ ωραίο ιστορικό για να δημιουργήσουν πρόβλημα στον Ιησού τον Αζωραίο που προφανώς δεν έχουν αναγνωρίσει ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Έρχονται λοιπόν με επιχειρήματα, πάλι και αυτοί. Όχι με πονηριά τώρα, αλλά με στερεά, δυναμικά επιχειρήματα, τα οποία είναι ανόητα. Ο Μωυσής μας είπε δεν μας το είπε ότι όταν πεθάνει ο σύζυγος μιας γυναίκας και δεν έχει σπέρμα, ο αδελφός υποχρεούται να δώσει σπέρμα εις αυτόν. Σωστά, σωστά. Και πέθανε ο άντρας της και την πήρε ο δεύτερος αδελφός. Εφτά αδέλφια είναι συνόλο. Και ο τρίτος και ο τέταρτος πέθαναν και οι εφτά. Και η γυναίκα έμεινε μόνη της. Και πέθανε και στο τέλος και αυτοί. Πόσο ανόητο μας φαίνεται, αλλά πόσο αληθινό φαίνεται στους αδουκαίους. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί αγαπητοί, από τέτοιες πλάνες που δεν είναι δύσκολο να πέσει ο άνθρωπος αν δεν στέκεται με γνώσεις τις γραφές και όχι μόνο αλλά και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, στη δύναμη του Θεού. Όταν πεθάνει και εφόσον υπάρχει με τα θάνατο ζωή, γυνε, ποιαν, σε ποιον από τους εφτά αδελφούς θα ανήκει η γυναίκα αυτή σαν σύζυγος, Σαδουκέι, θεολόγοι, σοφοί που έχουν ανθρώπους και τους ακούνε με πολύ μεγάλη προσοχή και συμφωνούν με τις απόψεις τους και τις θεολογίες τους. Και ο Κύριος τους λέει πλανάστε πολύ, πολύ ο Θεός να μας φυλάξει από τις πλάνες και τις μικρές και τις μεγάλες οι οποίες δεν είναι για τους άλλους, όλοι κινδυνεύουμε. Γιατί υπάρχει απέναντι ένας εχθρός, ο οποίος έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά να μπορεί να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Η απάντηση είναι το ίδιο απλή. Στη μεταθάνατο ζωή δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Δεν χρειάζεται κάποια γυναίκα να έχει άντρα, ούτε κάποιος άντρας να έχει γυναίκα. Αυτά θα είναι μια ανάμνηση ασήμαντη αν μας αξιώσει ο Θεός και βρωθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Για δω είναι αυτά. Για δω ο Κύριος σου δίνει μια γυναίκα για να την κάνει ευτυχισμένη. Για δω ο Κύριος σου δίνει έναν άντρα για να τον κάνει ευτυχισμένο. Και μαζί να κάνετε μια ευτυχισμένη οικογένεια με καρπό καλό και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν Θεού. Για εκεί δεν έχουν καμία πια έννοια οι συγγενικές σχέσεις των ανθρώπων ή οποιασδήποτε σχέσεις των ανθρώπων. Εκεί δεν είναι να κάνουμε κανένα ευτυχισμένο ο Χριστός θα μας κάνει όλους ευτυχισμένους και ευλογημένους καθώς θα μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του και εμείς θα τον γνωρίζουμε και θα τον συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε εις τους αιώνες των αιώνων γιατί είναι άπειρος ο Θεός. Βεβαίως μας υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα είμαι θα καθώς λέγει η Γραφή δεν εξεύρωμε τι θέλουμε μετά αλλά είναι εξεύρωμε θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν το αρνείον το εσφαγμένο των Ιησούν Χριστών Θεοί όμως δεν θα είμαστε ποτέ. Άνθρωποι ανεστημένοι θα είμαστε. Θεοί όμως δεν θα είμαστε ποτέ. Γι' αυτό και σαν άνθρωποι ανεστημένοι, σαν ύμφοι του Χριστού ή σαν φίλοι του Ινυμφίου ή μετά τη χιλιετή βασιλεία καθώς θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων θα είμαστε πάντοτε άνθρωποι που θα γνωρίζουμε το Θεό και θα εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Πλανάστε λοιπόν μη γνωρίζονται τα γραφά, αλλά και τη δύναμη του Θεού. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδερφοί. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι γραφέ. Και τι σημαίνει γνωρίζουν, δεν του έχει αποκαλυφθεί. Γιατί ο λόγο του Θεού δεν ανακαλύπτεται ούτε σπουδάζεται, αλλά αποκαλύπτεται από το Θεό. Και αν δεν έχουν γνωρίσει και τη δύναμη της Πεντηκοστής, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι πλησίων, πλάνης. Και εξηγεί ο Κύριος, ο Θεός δεν είπε «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά Θεός ζώντων; Και αυτοί απέτυχαν στην προσπάθειά τους με τα επιχειρήματά τους να φέρουν σε δύσκολη θέση και σαν διέξοδο των ιών του Θεού του ζώντος. Και τώρα έχει η σειρά ενό ειλικρινού γραμματέω. Τα άκουγε, κατάλαβε ότι είχε δίκιο και ρώτησε και πιστεύω ότι ρώτησε για να μάθει, όχι για να τον πιάσει. Μπορεί όμως και να ρώτησε και έτσι. Την καρδιά του εμείς δεν την ξέρουμε, την ξέρει όμως ο Χριστός. Και βλέπει ότι τον ρωτάει, αλλά είναι ειλικρινής. Γι' αυτό με μεγάλη προσοχή θα απαντήσει. Και όταν ο άνθρωπος πηγαίνει με ειλικρίνεια προς τον Κύριο και ρωτάει, να ρωτάμε αδελφοί, να ρωτάμε μόνο ο Θεός έχει τις τέλειες απαντήσεις. Να ρωτάμε, όταν δεν ξέρουμε, όταν δεν καταλαβαίνουμε, όταν δεν μπορούμε να, να, συνειδητοποιήσουμε, να ρωτάμε, αλλά να ρωτάμε ακόμη περισσότερο όταν είμαστε βέβαιοι για κάτι. Γνωρίζοντας ότι μέσα στην ανθρώπινη βεβαιότητα υπάρχει ο κίνδυνος της μεγάλης πλάνης. Τουλάχιστον προσωπικά εγώ μπορώ να ομολογήσω ότι τα μεγαλύτερα λάθη στη ζωή μου τα έχω κάνει όταν είμαι βέβαιος, όταν ήμουν βέβαιος σε κάτι να ρωτάμε γιατί μόνο ο Κύριος ξέρει όχι μόνο το παρελθόν και το παρόν που ας πούμε ξέρουμε και εμείς περιορισμένα βέβαια αλλά ξέρει και το μέλλον που κανένας άλλος δεν το ξέρει αλλά ξέρει και τις καρδιές των ανθρώπων αλλά ξέρει και την πορεία των ανθρώπων και τα σχέδια των ανθρώπων και τις προθέσεις των ανθρώπων που εμείς σε καμία περίπτωση δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό να ρωτάμε. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που έχει μάθει στην προσευχή του όχι μόνο να ζητάει αλλά και να ρωτάει. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που έχει μάθει στο ταμείο του όχι μόνο να μιλάει αλλά να περιμένει και με υπομονή να ακούσει γιατί ο Θεός είναι ζών, ζωντανός και αρέσκεται να συνομιλεί με τον άνθρωπο. Η τρυφή του και η χαρά του και η απόλαυσή του όταν δημιούργησε τον άνθρωπο και τον έθεσε μαζί με την Εύα στην Εδέμ ήταν να συνομιλεί με αυτόν και τούτο δεν έπαψε ποτέ αυτή η συνήθεια, αυτή η επιθυμία, αυτή η χαρά, αυτή η απόλαυση που είχε τότε ο Θεός να συνομιλεί με τον Αδάμ και με την Έβα, την έχει ακόμη και πάντοτε θα την έχει. Και ευλογημένος ο άνθρωπος που το έχει συνειδητοποιήσει και χαίρεται κι αυτός στη χαρά του Κυρίου του να συνομιλεί με τον Θεό. Αν μου πεις είναι δύσκολο, αδερφή, είναι το πιο εύκολο. Γιατί αν πλησιάσει το Θεό και ο Θεός θα σε πλησιάσει. Αν εξητήσεις από το Θεό, ο Θεός θα σου απαντήσει. Και αν προσπαθήσεις να Τον γνωρίσεις, ο Θεός θα σου αποκαλυφθεί. Είναι Θεός που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ιδιαίτερα τώρα δια του Ιησού Χριστού. Ο γραμματεύς λοιπόν αυτός πλησίασε και του λέει για πες μου διδάσκαλε ομολογεί ότι δεν είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν το έχει καταλάβει αλλά είναι διδάσκαλος γιατί αυτά που λέει είναι σωστά και ο διδάσκαλος δεν είναι ο οποιοσδήποτε λέει αλλά είναι αυτός ο οποίος λέει, αυτός ο οποίος λέει σωστά μέσα από το θέλημα του Θεού και από το Λόγο του Θεού. Μέσα από τη δύναμη του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ποια είναι η πρώτη πασόν των εντολών, η μεγαλύτερα πασόν των εντολών. Και χωρίς δισταγμό αυτός που έδωσε τις εντολές εξηγεί. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός είναι ένας και αυτό να αγαπάς τον έναν Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, της διανοίας σου με όλη την ψυχή σου, την καρδιά σου, τη διάνοιά σου και τη δύναμή σου και ο μία Δευτέρα ταύτιση είναι των πλησίων σου σε Αυτόν. Και ο γραμματεύς χάρηκε αυτή η χαρά του, δεν ξέρουμε τι είδους χαρά είναι μέσα από την καρδιά του. Επιβεβαίωσης, γιατί ήξερε την ερώτηση. Επειδή και αυτός πίστευε το ίδιο ή η απάντηση του Ιησού έδωσε τη βεβαιότητα της ορθής θέσης στην καρδιά του, ο Θεός ξέρει. Αλλά ένα είναι βέβαιο, όταν ο Κύριος σου απαντήσει, η καρδιά σου γεμίζει χαρά. Καταλαβαίνεις ότι ο Θεός σου μίλησε. Και αυτή ήταν τότε. Τώρα όμως η εντολή του Θεού έχει αλλάξει. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Να πιστέψεις στον Ιησούν τον Αζωραίο, τον Υιόν του Θεού, τον οποίον ο Θεός απέστειλε πρώτον και να υπακούσει την εντολή του Χριστού αγαπάτε αλλήλους καθώς ο Χριστός σε σας αγάπησε και έτσι μέσα στην εκκλησία του Χριστού η εντολή του Θεού πια είναι επιστέψου τον Κύριο εμπιστεύσου τον ότι είναι δάσκαλος θα σε διδάξει Επιστέψου τον ότι είναι Κύριος θα σε σώσει και θα σε οδηγήσει θα σε διατάξει Επιστεύξου ότι είναι Θεός. Θα σε πάει στον ουρανό, θα σε ελευθερώσει, θα σε ελευθερώ, θα επιτιμήσει το διάβολο. Επιστεύξου ότι είναι άνθρωπος, Χριστός Ιησούς. Μεσίτης, θα προσεύχεται για σένα. Και σαν άνθρωπος θα είναι φίλος σου. Επιστεύξου τον, τον Χριστό. Και δέξου την εντολή του να αγαπάς πάντα στους Αγίους. Και όταν έχουμε αυτή την βάση στη ζωή μας, πίστη στον Χριστό, αγάπη στους αδελφούς μας και ελπίδα της Βασιλείας των Ουρανών, τότε αυτό είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί ο Θεός να οικοδομήσει και θα ήθελα, αν το βρώ με τη χάρη του Χριστού, να το δούμε πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Να διαβάσουμε λίγο από τη σελίδα 1042, αδερφοί. Είναι από την Επιστολή προς Κολοσαΐς, το πρώτο κεφάλαιο και το τέσσερα εδάφιο. Ακούσαντες, την εις τον Ιησού Χριστόν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποία προϊκούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου το οποίο ήλθε σε εσά καθώς και σε όλον τον κόσμο και καρποφορεί καθώς σε εσά η ημέρα σηκούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Εκείνο το οποίο κάνει τον Παύλο να χαίρεται για τους αδελφούς στην Εκκλησία εν Κολοσσές είναι ότι μένουν σε αυτά τα θεμέλια πίστης αγάπη σε όλους τους Αγίους και ελπίδα εις πάντα στους Αγίους την αγάπη του Χριστού γιατί αν αγαπάω τον πλησίον μου ή αν αγαπάω τους εχθρούς μου όπως λέει ο Χριστός και δεν αγαπάω πάντα στους Αγίους είναι μάταιη αυτή η αγάπη Εάν όμως έχω αυτά την πίστη στον Χριστό, την αγάπη εις πάντα στους Αγίους και την ελπίδα της αιώνιας ζωής διαβάζω στο 9 εδάφιο. Δια τούτο και εμείς αφή μέρα ακούσαμε αυτά δεν πάβουμε προσευχόμενοι δια σας δεόμενοι να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και συνέσεως. Εάν λοιπόν στεκόμαστε σε αυτά τα θεμέλια πίστης, ελπίς, αγάπη, βεβαίως μεγαλύτερα τούτον η αγάπη, τότε ο Μεσίτης άνθρωπος Χριστός Ιησούς προσεύχεται για τον άνθρωπο αυτό να εμπληστεί από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως που τούτο είναι πραγματικό όταν με, δεν συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο αλλά μεταμορφωνόμαστε δια πνεύματος Αγίου κατά το νου μας και τότε μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει αξίως του Κυρίου και με συγκεκριμένα βήματα πρώτον ευαρεστούτες κατά πάντα το Θεό υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να ευαρεστεί κατά πάντα το Θεό ναι αυτός για τον οποίο ο Χριστός προσεύχεται να εμπλιστεί από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως γιατί έχει, έχει οικοδομήσει την πνευματική του ζωή, τη χριστιανική του ζωή πάνω στην πίστη για τον Χριστό, στην αγάπη για πάντα στους Αγίους και στην ελπίδα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευαρεστούντες κατά πάντα. Δεύτερον, καρποφορούντες εις πανέργων αγαθών. Να ποιος είναι καρποφόρος με τον καρπό και του πνεύματος του Αγίου αλλά ιδιαιτέρως με αυτόν τον καρπό που θέλει ο Θεός καθώς μας αποστέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Καρπό στην οικογένεια αλλά και καρπό χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Μόνο αυτός που είναι εμπεπλισμένος από την επίγνωση του θελήματος του Θεού του αγαθού του ευάρεστου και του τελείου τρίτον αυξανόμενη στην επίγνωση του Θεού από εδώ όχι μόνο στον ουρανό αλλά από εδώ αυξάνεται η επίγνωσή μας γνωρίζουμε ποιος είναι Θεός είναι ο πατέρας μας αλλά ταυτόχρονα είναι και ο μόνος δεσπότης που κατοικεί φως απρόσιτον τον οποίο κανένας των ανθρώπων δεν είδε ποτέ και έζησε. Αυτόν τον Θεό τον γνωρίζουμε και εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε όταν ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται να αυξηθούμε σε επίγνωση του θελήματος αυτού, του αγαθού, του ευάρεστου και του τελείου. Τέταρτον, ενδυναμούμενοι, εν πάση δυνάμει, κατά το κράτος της δόξης αυτού ισπάσαν υπομονή και μακροθυμίαν με τα χαράς. Να λοιπόν ποιον, σε ποιον δίνει δύναμη ο Θεός για να περπατήσει μέσα σε αυτή την τεθλιμένη οδό και να εισέρχεται πάντοτε από τη στενή πύλη που οδηγεί στον ουρανό με υπομονή καθώς έχουμε χρίαν υπομονής για να πράξουμε το θέλημα του Θεού ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του πατρός αλλά και μακροθυμίας που είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό του ανθρώπου στον οποίο ο Θεός δίνει δύναμη υπομονή και μακροθυμία και μάλιστα όχι με γκρίνια αλλά με χαρά με χαρά πνεύματος Αγίου και έτσι ευχαριστούντες τον Πατέρα ο οποίος έκαμεν ημάς αξίους του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Έχει επίγνωση ότι έγινε κληρονόμος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί χάριν της αγάπης του Θεού Πατρός. Ο γραμματεύς λοιπόν χάρηκε για την απάντηση που πήρε και του είπε ορθώς απάντησες. Και ο Κύριος του είπε και εσύ δεν είσαι μακράν της βασιλείας των ουρανών, είσαι πλησίον. Τι όμορφα αδερφοί αγαπητοί, καθώς ο Κύριος έρχεται, καθώς οι καιροί φτάνουν στο τέλος, να είμαστε πλησίον και χρονικά της αρπαγής, αλλά και ουσιαστικά. Από τότε κανείς δεν τολμούσε να του μιλήσει. Και ο Κύριος έδωσε και αυτός τη δική του ερώτηση τώρα. Πώς λένε οι γραμματείς και φαρισαίοι ότι ο Μεσσίας θα είναι Υιός του Δαβίδ, ενώ ο ίδιος ο Δαβίδ λέγει δια Αγίου στον προφητικό, θεόπνευστο και αψευδή λόγο του, είπε ο Κύριος, ο Θεός, προς τον Κύριό μου, τον Ιησούν τον Αζωραίο, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω του εχθρού σου υποπόδιον των ποδών σου. Και εμείς το καταλαβαίνουμε, αλλά ένα αναπάντητο ερώτημα ήταν τότε για τους Ιουδαίους αυτός ο λόγος του Θεού. Και κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει. Αυτό που τόσο εύκολα εμείς το ξέρουμε, κανένας από τους τότε θεολόγους πιστούς, ευσεβείς και ασεβείς δεν μπορούσαν να δώσουν απάντηση. Γιατί τις απαντήσεις τις έχει μόνο ο Χριστός. Η ευσέβεια αλλά και η ασέβεια σε καμία περίπτωση δεν θα σε φέρουν στην αλήθεια. Μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, είναι η οδός, είναι και η ζωή. Αμήν.